κόρησα, Σασούλα. Κόρησα. Με τον Αντάνη, με ποιον χωρίσα, με τον Νίκο Κούρκουλο. Έλα, βρε το πρωί από το γραφείο, Γεια, γεια. Πες μου, πώς έγινε? Δεν μπορούσα, Σάσα μου, δεν άντεχα. Άκουγα μέσα μου δύο φωνές. Αχ, καλέ, αυτό το έχει τραγουδήσει η Άντζελα. Δύο φωνές μου φωνάζουν, δύο φωνές με τρελαίνουν. Να φύγω, να πάω πού, να μείνω, να κάνω τι. Ακριβώς έτσι αισθανόμουν. Όλα, τα έχει πει, ευλογημένη όλα. Και έτσι την πήρα τη μεγάλη απόφαση. Για πες μου, φαντάζομαι, μόλις του το είπες, αυτό μου θα έβαλε τις φωνές. Όχι. Έβαλε τα κλάματα. Ούτε. Άρχισε να βρίζει, να απειλεί. Πες μου, μωρό μου, σε χτύπησε. Γιατί να με χτυπήσει, καλέ? Αχ, κατάλαβα. Σε έριξε στο κρεβάτι και εντάξει, ξέρω, ξέρω. Ξεράδια, ξέρεις. Τίποτα από αυτά δεν έκανε. Άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Μπαμ και κάτω. Σαν το κυνηγημένο, ούτε τη φράση μου δεν πρόλαβα να τελειώσω. Και εσύ τι έκανες? Εγώ κάθισα λίγο εκεί και μετά γύρισα σπίτι στο μαύρο μου το χάλι. Αχ, πες μου, μετά έκλεψες? Έκλαψα, απλά άνταξα και στη ζούλα για να με πάρουν χαμπάρι άλλες. Και μετά? Μετά κάθισα εκεί στην κουζίνα και σκεφτόμουν τις παλιές καλές μέρες. Και μετά? Μετά πίνασα και έφαγα λίγα μπελοφάσουλα. Όχι, Χριστίνα μου, όχι. Τι καλέ. Έτσι κάνουν οι χωρισμένες. Πού να ξέρω, μαρέω ξαναχωρίσει. Μα το απόγευμα χωρίσει και το βράδυ τρώσε μπελοφάσουλα. Και τι να κάνω, είχα ξελιγωθεί στην πείνα από το πρωί με ένα καφέ μου. Όχι, αγάπη μου, όχι. Άκουσε με μένα που έχω χωρίσει και ξέρω. Πρέπει να ξεσπάσεις, να βγάλεις από μέσα σου τον καημό. Να το βγάλω τον καημό, πρέπει να το βγάλω μυστική. Πρέπει να δείξω ότι υποφέρεις. Τι να κάνω, να βάλω τις φωνές, άντρα μου πάει. Οι χωρισμένες το βράδυ φοράνε την καλύτερη τους τουαλέτα. Και πού πάνε? Πουθενά. Κάθονται στο σαλόνι τους, πίνουν, καπνίζουν, ακούν καψουροτράγουδα και κλαίνε. Κλαίνε, ε? Κατεξοχήν. Άσε μωρή Σάσα τώρα, είμαι εγώ για τέτοια. Ρε, άκουσε με μένα που σου λέω. Πρέπει να ξεσπάσεις, να μπεις σε κατάσταση. Λες, ε? Καλά της και κάθε στο σαλόνι, στολισμένη σαν τη λατέρνα. Περιμένει επισκέψεις. Ποιες επισκέψεις, καλέ? Έχει ανοίξει ένα μεγάλο μπουκάλι ουίσκι και πίνει και καπνίζει σαν τη θέλει ακλού. Αχ, το έλεγα εγώ. Έχει ανοίξει και το κασετόφωνο και ακούει ένα τραγούδι «Οι άντρες περνούν μαμά». Μαμά? Που τι θυμήθηκε τη μάνα της 30 χρόνια πεθαμένη. Και καλά η μάνα της. Οι άντρες, ποιοι άντρες περνούν? Πώς εξηγούνται οι άντρες, πού τους γνώρισε αυτοί τους άντρες? Μπας και ζαχαρό είναι εκείνο τον Κακομοίρη, τον Λουκά. Τον Λουκά? Ούτε που να τον χέσει, συμπαθάτε με. Τι να πω. Η Παναγία βοήθειά της. Και τα ακάθαρτα της πορνείας αυτής
και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένων Βαβυλών, η μύτηρ των πορνών. Λοιπόν, ξαλάφρωσες. Τι να ξαλαφρώσω, τύφλα στο μεθύσι έγινα και μέσα ξερή για ύπνο. Άσε που με πήραν χαμπάρι άλλες και νόμιζα να την ψώνησα. Το σημαντικό είναι να καλμάρεις. Ένας τρόπος υπάρχει να καλμάρω σας. Να τον δω και να του εξηγήσω, γιατί δεν πρόλαβα να του εξηγήσω. Δεν μου λες, Χριστίνα. Έχεις καταλάβει τι ακριβώς του είσαι του Αντώνη. Σάσα! Όχι, εκτός από το γνωστό. Τι άλλο του είσαι. Τι άλλο του είμαι, τους γούνες του Μανίκη. Όχι, του είσαι το αφεντικό του. Και λοιπόν. Είναι υπάλληλος του εργοστασίου σου. Τι να τον απολύσω. Όχι, μωρέ, αλλού το πάω. Για λέγε, για λέγε. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να το φωνάξεις στο γραφείο σου και να του πεις τάχα μου δίθεν για οποιοδήποτε θέμα επαγγελματικό. Μα σένα έχεις δίκιο. Σε ποιον τομέα είναι υπεύθυνος. Στη συσκευασία. Ωραία. Μπορείς λοιπόν να το φωνάξεις και να του πεις να μην βάζει πάρα πολλές κονσέρβες σε κάθε κούτα. Για να μην πιάσουν Κορέους. Έλα, μωρέ, θα βρεις μια δικαιολογία. Τώρα εδώ που τα λέμε, μπορώ να τον καλέσω στο γραφείο μου. Και όχι μόνο. Πολλά μπορείς να του κάνεις. Ας ήμουν η αφεντική να του εγώ και θα σου λέγα πόσα πίδια βάζει ο σάκος. Δεν θα το κάνει. Άσε, ξέρω. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Να βρω μια αφορμή να τον καλέσω στο γραφείο μου. Και αν τολμάει ο Αντωνάκης, ας μην έρθει. Ας ερχόσουν, Βρελουκά, μια φορά να μου πεις και κάτι ευχάριστο. Εγώ φταίω, Χριστίνα μου, για τη μείωση της παραγωγής. Εσύ δεν φταίεις, εγώ δεν φταίω, το ζαβό το ριζικό μας. Καλά, μην κάνεις έτσι. Θα κατεβώ κάτω να κάνω έναν έλεγχο. Να θες τίποτα άλλο. Όχι. Να σου πω. Ορίστε. Ειδοποίησέ μου τον υπεύθυνο της συσκευασίας. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο υπεύθυνος της συσκευασίας. Ο Κεραλέκος. Ο Κεραλέκος έχει πάρει σύνταξη εδώ και χρόνια. Τώρα υπεύθυνος είναι ο Αντώνης. Τέλος, ο Αντώνης είναι, ναι, πες του να έρθει. Ο Αντώνης είναι. Ωραία, ο Αντώνης, πες του να έρθει. Μα καλά, δεν ξέρεις ότι ο Αντώνης λείπει σε άδεια. Ποιος σου την έδωσε. Εγώ. Χωρίς να μου πεις τίποτα. Μα ποτέ δεν σε ρωτάω για τις άδειες. Μου ζήτησαν χθες ο Αντώνης και η Ρούλα την αποθήκη. Αμέ έτσι πες μου. Έτσι έξηγε τη μείωση της παραγωγής. Μα καλά σε βαρολογείς τώρα. Μειώθηκε η παραγωγή επειδή λείπουν ο Αντώνης και η Ρούλα. Μία κονσέρβα η Ρούλα, μία κονσέρβα ο Αντώνης. Το κλείσαμε το μαγαζί, Λουκά. Μα βρε, Χριστίνα μου. Σόφι! Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Με συγχωρείς, Χριστίνα μου, αλλά δεν σε καταλαβαίνω. Με φωνάξατε ή είχα παρεστήσεις. Ειδοποίησε όλους τους αδειούχους να επιστρέψουν αύριο στο εργοστάσιο. Οι άδειες ανακαλούνται. Γιατί καλά επιστράτευση έχουμε. Κάνε αυτό που σου λέω. Και ποιοι είναι οι αδειούχοι. Η Ρούλα Εδενδρινού και ο Αντώνης ο Καλούδης. Κάλε το Ρουλάκι γεννάει σήμερα αύριο. Ωραία, να γεννήσει και να έρθει. Μα Χριστίνα μου, τι είναι σοβαρά τώρα αυτά που λέω. Και καλά η Ρούλα είναι τιμόγενη. Ο Αντώνης τι είναι, λεχόνα. Καλά, πού να ξέρει κανείς με αυτούς τους άντρες τη σήμερα ημέρα. Τηλεφώνησε του Ρεζεξιά αύριο το πρωί στο εργοστάσιο. Εσείς δεν θα τον δείτε. Εγώ να τον δω, γιατί να τον δω εγώ. Από πού και σου να τον δω. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Χριστίνα, ο Αντώνης έφυγε στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι. Και γιατί δεν μου το λες τόση ώρα. Μα δεν αφήνεις να μιλήσω. Έφυγε δηλαδή. Για πάντα. Όχι για πάντα, για δύο μέρες είπε. Α, για δύο μέρες. Ναι, μεθαύριο θα είναι εδώ. Ας το ελπίσουμε. Γιατί τόση αγωνία. Για την παραγωγή, Λουκάμ, για την παραγωγή. Τι να με σκοτήσει, να τον δω. Ας ερχόσουν, Βρελουκά, μια φορά να μου πεις και κάτι ευχάριστο. Εγώ φταίω, Χριστίνα μου, για τη μείωση της παραγωγής. Εσύ δεν φταίεις, εγώ δεν φταίω, το ζαβό το ριζικό μας. Καλά, μην κάνεις έτσι. Θα κατεβώ κάτω να κάνω έναν έλεγχο. Να θες τίποτα άλλο. Όχι. Να σου πω. Ορίστε. Ειδοποίησέ μου τον υπεύθυνο της συσκευασίας. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο υπεύθυνος της συσκευασίας. Ο Κεραλέκος. Ο Κεραλέκος έχει πάρει σύνταξη εδώ και χρόνια. Τώρα υπεύθυνος είναι ο Αντώνης. Τέλος, ο Αντώνης είναι, ναι, πες του να έρθει. Ο Αντώνης είναι. Ωραία, ο Αντώνης, πες του να έρθει. Μα καλά, δεν ξέρεις ότι ο Αντώνης λείπει σε άδεια. Ποιος σου την έδωσε. Εγώ. Χωρίς να μου πεις τίποτα. Μα ποτέ δεν σε ρωτάω για τις άδειες. Μου ζήτησαν χθες ο Αντώνης και η Ρούλα την αποθήκη. Αμέ έτσι πες μου. Έτσι έξηγε τη μείωση της παραγωγής. Μα καλά, σε βαρολογείς τώρα. Μειώθηκε η παραγωγή επειδή λείπουν ο Αντώνης και η Ρούλα. Μία κονσέρβα η Ρούλα, μία κονσέρβα ο Αντώνης. Το κλείσαμε το μαγαζί, Λουκά. Μα βρε, Χριστίνα μου. Σόφι! Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Με συγχωρείς, Χριστίνα μου, αλλά δεν σε καταλαβαίνω. Με φωνάξατε ή είχα παρεστήσεις. Ειδοποίησε όλους τους αδειούχους να επιστρέψουν αύριο στο εργοστάσιο. Οι άδειες ανακαλούνται. Γιατί καλά επιστράτευση έχουμε. Κάνε αυτό που σου λέω. Και ποιοι είναι οι αδειούχοι. Η Ρούλα Εδενδρινού και ο Αντώνης ο Καλούδης. Καλέ το Ρουλάκι γεννάει σήμερα αύριο. Ωραία, να γεννήσει και να έρθει. Μα Χριστίνα μου, τι είναι σοβαρά τώρα αυτά που λέω. Και καλά η Ρούλα είναι τιμόγενη. Ο Αντώνης τι είναι, λεχόνα. Καλά, πού να ξέρει κανείς με αυτούς τους άντρες τη σήμερα ημέρα. Τηλεφώνησε του Ρεζεξιά αύριο το πρωί στο εργοστάσιο. Εσείς δεν θα τον δείτε. Εγώ να τον δω, γιατί να τον δω εγώ. Από πού και σου να τον δω. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Χριστίνα, ο Αντώνης έφυγε στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι. Και γιατί δεν μου το λες τόση ώρα. Μα δεν αφήνεις να μιλήσω. Έφυγε δηλαδή. Για πάντα. Όχι για πάντα, για δύο μέρες είπε. Α, για δύο μέρες. Ναι, μεθαύριο θα είναι εδώ. Ας το ελπίσουμε. Γιατί τόση αγωνία. Για την παραγωγή, Λουκάμ, για την παραγωγή. Τι να με σκοτήσει, να τον δω.
γύψω, αλλά δεν χτυπιέμαι. Επίτηδες, θα κάνει όλα. Ξαφανίζεται από το σπίτι. Παίρνει άδεια από το εργοστάσιο. Επίτηδες, για να μου σπάσει τα νεύρα, γι' αυτό. Και τα κατάφερε μια χαρά. Να κάνω, τι να κάνω. Πήγαινε στο Μεσολόγγι. Αυτό θα κάνω. Θα πάω στο Μεσολόγγι και μόλις φτάσω θα φουντάρω στην Λιπνοθάλασσα. Πα στο βούρκο και στα χέλια. Έλα, δεν θα φουντάρω. Και δεν θα πας. Μέχρι να πας θα κυγυρίσει. Και μου το γυρίσει, είσαι πώς θα τον δω. Πώς θα τον κάνω να ξεκουμίσει να έρθει σπίτι, πώς. Αχ, τι να σου πω, βρε μανούλα μου. Τι θα μπορούσε να φέρει στο σπίτι. Μια λύπη. Ε, τι να κάνω, σκοτώσω την κρυά για να έρθει στην κηδεία. Μια χαρά. Μια γιορτή. Τίποτε γενέθλια, ίσως. Η Ντορίδα πότε έχει γενέθλια. Τον Αύγουστο. Ωραία. Τι ωραία, μωρή, να περιμένω μέχρι τον Αύγουστο για να το δω. Ε, τουλάχιστον έχεις μια προοπτική ότι θα το δεις τον Αύγουστο. Που με παχιάσει μύγες. Ε, τι να κάνουμε τώρα, να πάρουμε την Ντορίτα και να την βάλουμε να κάνει τώρα τα γενέθλιά της με το ζόρι. Την Ντορίτα ίσως όχι. Ναι, την άλλη εβδομάδα ο Γιάννης Πάριος έχει τα γενέθλιά του. Άντε βρε, να το χαιρόμαστε. Θυμήσου να πάρω την Αλιβέρδη να της πω χρόνια πολλά. Α, να σου πω. Και ο Άγγελος Διονυσίου έχει τα γενέθλιά του αυτές τις μέρες. Και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Δεν μου λες βρε Σπασάκη μια και το αφήρει κουβέντα. Εσύ πότε έχεις τα γενέθλιά σου? Αργό εγώ. Δηλαδή? Ιούνιο, 11 Ιουνίου. Είσαι σίγουρη? Για ποιο πράγμα? Ότι έχεις τα γενέθλιά σου τότε. Ε, δεν ξέρω πότε γεννήθηκα. Από πού το έμαθες? Το λένε τα χαρτιά μου, ταυτότητά μου. Δεν μου λες, Ασπασία, με τον Παρδόν δηλαδή, ποια χρονιά γεννήθηκες? Το 1961. Α, γι' αυτό κατάλαβες, Χριστίνα. Ε, πώς δεν κατάλαβα. Τι καλέ. Ασπασία μου, ξέρεις τι γινότανε το 61 στην Ελλάδα? Τι γινότανε? Της κακομοίρας. Ευτυχώς να λες που ήσουν νεογέννητο. Να σκεφτείς, γίνανε εκλογές βίας και νοθείας. Ως και τα δέντρα ψηφίσανε. Και τι σχέση έχω εγώ με αυτά? Ε, και δεν έχει σχέση. Αριστερός δεν ήταν ο πατέρας μου? Ε, όχι πάρα πολύ. Εσπασία μου, τότε ήταν δύσκολες εποχές. Να φανταστείς οι αριστεροί. Όταν γεννιόντουσαν τα παιδιά τους, τα κρύβανε. Ε, Σάσα! Βέβαια, βέβαια! Αφού να φανταστείς εμένα, μία εξαδέρφη μου που οι γονείς της ήταν αριστεροί, γεννήθηκε το 1962 και την κρύβανε μέχρι το 1974 που ήρθε ο Καραμανλής. Πάλι καλά να λες! Κάτι δική μου γνωστή αριστερή με στο κόκαλο αυτή. Κρύψαν το παιδί του όταν γεννήθηκε, μετά δυστυχώς το ξεχάσανε. Καλέ, εμένα δεν με κρύβανε, με δείχνανε. Γιατί μου αρετήσουν και σε δείχνανε αξιοθέατο? Όχι, ήμουν όμορφο μωρό. Κερασούλα με φωνάζαν. Δεν μου λες κερασούλα! Θυμάσαι τι γινόταν όταν ήσουν βρεφός? Όχι. Τότε βούνασαι και μη μιλάς. Μα μου το είπαν οι δικοί μου. Ψέματα σου είπανε. Τι να σου πούνε, την αλήθεια ότι σε κρύβανε στο υπόγειο? Κατάλαβες, στις 11 Ιουνίου σε βγάλανε από το υπόγειο. Τι είναι αυτά που λέτε, καλέ? Και δεν μου λες, Ασπασία, πού γεννήθηκες? Στοιχείο. Στοιχείο! Ναι, αλλά ο μπαμπάς με δήλωσε αμέσως στην Αθήνα. Α, γεννήθηκε στοιχείο και σε δηλώσε στην Αθήνα. Γιατί κακό είναι? Εκείνες τις εποχές, Ασπασία, ξέρεις τι ήταν, άρχισε να τυχεί ολόκληρο ταξίδι. Μια εβδομάδα χαμένη την έχεις από χέρι. Και θα έχει πλοίο κάθε μέρα? Άτε καλέ, στη χάση και στη φέξη. Οπότε δύο εβδομάδες χαμένες για να μην σου πω τρεις. Και σου λέω εγώ τώρα, έρχεται ο Χιώτης στον Πειραιά. Σιγά μην τρέξει να δηλώσει την κόρη του. Δεν θα περπατεύσει και καμιά εβδομάδα στο λιμάνι, στα μπαρ, στα καμπαρέ? Διότι μπορεί να είναι αριστερός, αλλά δεν πάβει να είναι και άνδρας. Ο μπαμπάς μου δεν πήγαινε σε καμπαρέ. Και να πήγαινε θα σας το έλεγε, χρυσό μου. Οπότε ξέχνε τη λέει ταυτότητα. Δηλαδή, πότε έχω τα γενέθλιά μου? Σύμφωνα με ένα πρόχειρο υπολογισμό που μόλις έκανε, σε υπολογίζω 4 μήνες νωρίτερα γεννημένη. Εσύ, Σάσα? Ε, τι να πω, δεν παίρνω Γιώργο. Γιατί έπαθε στα καλά καθούμενα, να μην ξέρω πότε να γιορτάσω τα γενέθλιά μου. Άβατο και να τα γιορτάσω το ίδιο, δεν έχει σημασία. Δεν τα γιορτάζουμε τέλος Σάββατο. Ναι, βρε, ένα σφαζάκι το έχουμε. Ή χειρότερα, έτσι ξαφνικά θα γιορτάσω τα γενέθλιά μου. Α, δεν ξέρεις πότε τα έχεις. Ωραία. Δεν περιμένουμε λίγο να καλοκαιριάσει? Α, να καλοκαιριάσει, να πιάσει κάψω, να ζαχάσουμε τη γενιά. Αυτό θέλει. Όχι. Όχι, καταβάζω αυτό θέλει. Όχι, να μη σώσω, το αρκίζομαι. Ωραία, τότε θα τα γιορτάσουμε το Σάββατο. Και τι τέτοια πιάλα? Ή το Σάββατο ή ποτέ, αποφάσισε. Έλα, μωρέ, χαζή. Άστε να με ρε, θα την παρακαλέσουμε κιόλα. Καλά, ό,τι πείτε. Και θα σου γιορτάσει τα γενέθλιά σου με το ζόρι. Σόνι και καλά. Και εσύ δέχτηκες. Ε, τι να έκανα. Να τη φέρω καμιά ντύση να τη γυρίσει το μάτι ανάποδα να με καριδώσει. Καλά έκανες.
Άσε να πάμε με τα νερά της προς το παρόν μέχρι να συνέλθει. Αυτό λέω κι εγώ. Γενέθλια θέλει να κάνω, θα τα κάνω. Γάμο θέλει, θα τον κάνω. Μέχρι και να ξαναβαφτιστώ είμαι διατεθειμένη. Και πέμενε γι' αυτό το Σάββατο. Αμέτη μου, χαμέτη. Το Σάββατο. Ναι, το Σάββατο. Πώς νόμιζε ότι η Ασπασία έχει γενέθλια το καλοκαίρι? Αχ, Ρίτα μου, η Ασπασία είναι βίος και πολιτεία. Δηλαδή? Γεννημένη στοιχείο άγνωστο πότε, από ένα πατέρα αριστερό, μπεκρή και εγκομενιάρη. Α, όλες τις χάρες πάνω του. Ναι, έζησε πικραμένα παιδικά χρόνια. Αχ, τη φουκαριάρα. Και αυτό είπα, έτσι, να τη κάνουμε μια γιορτούλα, να γελάς λίγο το χιλάκι της κακομέρα. Αχ, ρε μάμα, τι καρβούλα είναι αυτή που έχεις, εσύ θα πας στον παράδεισο. Καρφωτή, δεν το συζητώ. Λοιπόν, τώρα να δούμε ποιους θα καλέσουμε. Ναι, για να δούμε, για να δούμε. Α, λοιπόν, από το εργοστάσιο θα καλέσουμε τη Σόφη, το Λουκά και. Και. Και το Μανώλη. Α, ναι, και το Μανώλη. Κανέναν άλλον. Πες και στη Σάσα. Ναι, θα της πω άλλον τώρα. Άλλον. 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 Για να σκεφτούμε. Αχ, ναι! Ναι. Την ξαδέλφη της Ασπασίας που μένει στην Αθήνα. Α, ωραία, ναι. Κανέναν άλλον, τίποτα. Κανέναν άλλον. Ξέρω κι εγώ. Δεν μου έρχεται και εμένα κανένα στο μυαλό. Μήπως εσένα. Μπα, ούτε κι εμένα δεν. Δεν μπορούμε να φέρουμε και άσχετους, πρέπει να τους ξέρει η Ασπασία. Αυτό λέω, μήπως ξέρει κανέναν και μας διαφεύγει αυτή τη στιγμή, κατάλαβε. Μπα, δεν νομίζω. Βρε μάμα! Ναι. Ποιον ξεχάσαμε? Ποιον ξεχάσαμε? Τον Αντώνη. Ας το διάβολα. Πάω να του τηλεφωνήσω. Ναι, ναι, για πήγαινε. Καλά, ντροπή μας να μην τον υπολογίζουμε. Χεσμένο τον έχουμε, ναι. Πώς θα τον αντικρίζω, νομίζω θα λιποθυμίσω. Καταρχήν εσύ θα κατέβεις τελευταία όταν θα έχουν έρθει όλοι. Για να κάνω εμφάνιση. Θα σε ειδοποιήσω εγώ, εσύ θα περιμένεις. Και μόλις σου δώσω σήμα. Κατεβαίνω. Πρόσεξε, κατεβαίνεις τη σκάλα αργά αργά. Για να μην γλιστρήσω, ε. Όχι μωρέ, για να κάνεις στυλ. Να προλάβουν να σε προσέξουνε. Πώς θα κατέβεις, δεν είναι λαφιασμένη. Ωραία, κατεβαίνω εγώ αργά αργά. Πόσο αργά? Δεν κάνεις και 2,5 ώρες. Λοιπόν, φτάνεις μέχρι το πλατήσκαλο. Σταματάς. Κοιτάς δίθεν αδιάφορα, μετά τάχα μου κάτι ξέχασες, ξανανεβαίνεις και καπάκι ξανακατεβαίνεις. Και άμα τα κάνω όλα αυτά και δεν με προσέξει. Τότε θα ξεροβήξεις και θα τυνάξεις το μαλλί έτσι ανέμελα. Έτσι. Έτσι. Και άμα πάλι δεν με προσέξει. Καλά τόσο μουλάρι είναι. Σου βάζω εγώ το χειρότερο, τι θα κάνουμε τότε, Σάσα μου. Λοιπόν, τότε θα μπήξω εγώ τις φωνές. Α, η Χριστίνα! Α, η Χριστίνα! Ρετίκολα θα γίνουμε, μωρί. Τι μου λες. Τι έχεις υπόψη σου να φορέσεις? Εκείνο το εκρού του ταγέρου που χαράψει για το γάμο της ξαδέρφης μου. Περιμένεις μωρή τον γκόμενο. Μην τον λες έτσι, παρακαλώ πολύ. Ωραία. Περιμένεις τον Μπάρμπα Μπεν και θα φορέσει το εκρού ταγέρ. Το εκρού σε πειράζει τώρα ή το ταγέρ? Άσε, άσε. Θα σου φέρω εγώ ένα μαύρο εξόπλετο σκισμένο από καυγά. Μωρή σε τρελή. Θα κατέβω αργά αργά τη σκάλα με τα κουρέλια. Ωραία, φόρεσε λοιπόν το ταγέρ. Να σου πω. Και όταν συναντηθούμε, ας πούμε, πέσουμε μούρι με μούρι. Τι να του πω? Να του πεις βουνό με βουνό δε σμίγει. Άπαπα, πολύ ψυχρό είναι. Ωραία, τότε να του πεις μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Αυτό είναι πολύ θερμό είναι. Τότε πες του καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Μα γιατί βρε Σάζα μου πρέπει να του πω σαν και καλά παροιμία, ο Φλωράκης είμαι. Το βρήκα, το βρήκα. Κλείνεις τα μάτια, γέρνεις το κεφάλι πίσω και του λες... Πόσο γρήγορα ξεφουσκώνουν οι μεγάλες αγάπες. Αχ, ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Το μότρι ποτέ το διάβασα. Γιατί πρέπει να έχω κλειστά τα μάτια μου? Ότι και καλά το πάθος. Με κύκλωσε. Δεν μου λες, είσαι σίγουρη ότι θα έρθει? Λες δεν είναι έρθει το γαϊδούρι. Αυτό πρέπει να το ξεκριβώσεις. Έτοιμη τούρτα. Έτοιμη. Τώρα θα φτιάξω με ζεδάκια. Ένα παιδάκι με σόγια, σόγια σουφλέ και ρύζι με σόγια. Δεν φτιάξε και τίποτα με σόγια, βρε. Μάμα. Αστεία το λέω, αγάπη μου, μια χαρά τα φτιάχνεις όλα. Να σου πω. Οι καλεσμένοι, εντάξει. Τι εντάξει? Θέλω να πω, θα έρθουνε. Έτσι είπανε. Και να μην έρθουν. Όχι, αγάπη μου, πώς να μην έρθουν. Τόσες ετοιμασίες, τόση σόγια, τι θα την κάνουμε? Θα τη φάμε εμείς. Αυτό φοβάμαι. Πάντως, δεν αρνήθηκε κανένας την πρόσκληση. Όχι, κανένας. Μάλιστα. Δεν μου λες, Ρασπασία, θα μου απαντήσεις σε μια αδιάκριτη ερώτηση. Αναλόγως, δεν ξέρω. Δεν μου λες, τα πόσα κλείνεις? Κοίταξε να δεις, Λουκά, εγώ γεννήθηκα σε δύσκολες εποχές. Σε δύσκολες εποχές. Και μάλιστα στοιχείο. Πά.
Πάρα πολύ καλό. Και δεν μου λες, ο πρώην σου δεν θα έρθει? Ο Αντώνης, ναι, του είπα, μάλλον θα έρθει. Μόνος? Να φέρει και καμιά φίλη του, ακόμα καλύτερα. Και ύστερα σου λένε φταίνε οι άντρες. Κυρία Όλγα, μια χαρά σας βλέπω πάντως. Γιατί να μην είμαι, και στα πόδια μου στέκω και 400 τα έχω. Όσο γι' αυτό. Άλλη δεν είναι καλά. Τέλος πάντων, μέρα που είναι. Αντώνη, πώς ήταν, τι έκπληξη. Χρόνια πολλά, Ασπασία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε χαιρόμαστε. Γιατί το λες και δεν το κάνεις? Καλώς τα δέχτηκες. Ήρθε. Μόλις μπήκε. Ακόμα έτσι είσαι. Δεν μου λες. Τον είδες πως είναι? Κούκλος, πανάθεμάτων κούκλος. Έχει αλλάξει. Ναι. Έχει κρεμάσει σκυλιές, προγούλια. Μια εβδομάδα μωρί έχεις να τον δεις. Αιώνας μου φάνηκε εμένα. Λοιπόν, άντε, κατέβα. Δεν μπορώ, δεν κατεβαίνω. Γιατί? Δεν μπορώ, δεν θέλω να με δει. Έχω γεράσει, έχω ασπρίσει. Μέσα σε μια εβδομάδα? Άλλες μου ζουν μια νύχτα. Χριστίνα, σύνελθε. Θα σε αρπάξω από τα σπισμένα σου μαλλί και θα σε κατεβάσω εγώ κακήν κακότς. Καλά, θα κατέβω. Και όπως σου είπα, έτσι, αργά και με τουπέ. Δεν μου σαν έβαλε μια χαμάτια δύσκολα μάλλα. Δεν είναι ίδιο. Καλέ, τι θα γίνει με την τούρτα, πότε θα την κόψουμε? Κάτσε καλέ, κάτσε να κατέβει η Χριστίνα πρώτα. Ναι, άντε. Γιατί αργεί? Δεν πας να δεις μήπως έπαθε τίποτα? Την άπαθε καλέ, χτυπήστε ξύλο. Χτυπήσω, δεν χτυπήσω ξύλο στην ηλικία μας. Τη μια στιγμή είσαι καλά και την άλλη τα έχεις κακαρώσει. Δεν σου πάτε καλέ, τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Που λες? Αυτό. Είναι ένα έτσι κάπως. Είναι ένα έτσι. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm, the smallest breath will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Touch a leaf or see the sky, then I know why. I believe. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf. Α, ναι, Χριστίνα, ναι. Αγκαλιάρα, όχι, δεν... Εγώ τον έχιξα. Όλο το βράδυ του ξερμύριζα. Πάμε να πάρω αυτό. Και μετά δεν φέρει αυτό. Του λέει αυτό. Γιατί άργησες? Για μια στιγμή ανησύχησα. Γιατί? Μπορεί να γλίστησες στο μπάνιο, μεγάλη γυναίκα είσαι. Μανολάκη, πας να φας κάτι? Έφαγα. Πήγα να ξαναφάς, δεν πειράζει. Πώς είμαι? Χάρμα, σου πάει μωρί ο χωρισμός. Για πήγα να δες τι κάνει αυτός. Τρώει μπακαλιάρο. Για να μπακακιάσει ήρθε το χτύπος. Ναι. Ο Λιγούρης. Πήγαινε τώρα σιγά σιγά στην κουζίνα. Τι να κάνω? Να πλύνεις τα πιάτα. Πώς θα βρει ευκαιρία μωρή να σε ξεμοναχιάσει? Ναι, ναι. Πα. Πα.
Είναι ένα έτσι. Το οποίο. Τι κάνεις, Χριστίνα? Τι κάνω, νερό πίνω, τι βλέπεις? Στις ομορφιές σου απόψε. Ναι, το ξέρω, μου το είπανε κι άλλοι. Χριστίνα. Τι κάνετε εσείς εδώ? Τι κάνουμε εδώ, να, λίγο νεράκι πίνουμε. Λοιπόν, γρήγορα γιατί κόβουμε την τούρτα. Χριστίνα μου, αφού το γλίτωσε και αυτό το έμφραγμα. Τι πες μου? Όχι, εσύ να μου πεις πρώτος. Να ζήσεις ασπασία και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Ρε τα κεράκια. Άντε θα κάνουν τα μίγδαλα. Μπράβο. Ζήσεις ασπασία μου. Και του χρόνου να γιορτάσεις το πλευρό του ανδρός σου. Να μην Παναγία μου. Και ένας γιος να κρέμεται από τη φούστα σου. Μπορεί και κορίτσι να είναι, δεν πειράζει. Εντάξει τώρα όλα αυτά, να κόψουμε την τούρτα. Πάτε μπράβο, Ντορίτα, κάνε παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε μέσα. Πόσα κλείνεις. Αυτό δεν το λένε, κοιτάξτε. Τι έγινε? Τίποτα, τύφος, τσάμπα τη γενέθλια. Δηλαδή? Άσε με, είμαι πάρα πολύ χάλη. Βάλε μου ένα ουίσκι με πολύ βάρος, σε παρακαλώ. Άντε Ντορίτα, έλα να κουνηθούμε λιγάκι, ε. Λοιπόν, ώρα για χορό. Όλοι στην πίστα. Μπράβο, Ντορίτα. Τι τους θέλετε τους χορούς τώρα? Έλα βρε, και για μια φορά τι γιορτάζουμε την Ασπασία? Κυρία Όλγα, ένα χορό θα μας τον αφιερώσετε. Οπωσδήποτε. Ξέρεις πόσο καιρό έχω να χορέψω? Ούτε που θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά. Στο Ζάλογκο με τους Ηλιώτσες. Στο γάμο σου χόρεψα τελευταία φορά για να δείξω τάχα τη χαρά μου. Βλέπεις, με κοίταζε ο κόσμος. Ελάτε τώρα, περασμένα ξεχασμένα γιορτή έχουμε. Εμένα να με συγχωρεί. Έλα βρε γιαγιά, μη μας το χαλάς τώρα. Εγώ πάω να ξαπλώσω, εσείς χορέψετε. Καλή νύχτα σας. Καλή νύχτα, κυρία Όλγα, καλώς. Λοιπόν παιδιά, ελάτε να δούμε τι θα βάλουμε. Κάτι νεανικό, αυτό θα βάλετε. Ναι, νεανικό, για θέλουμε. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν θα σηκωθείς να χορέψεις. Όχι, όχι. Γιατί, ε? Γιατί πρέπει να φαίνεσαι στεναχωρημένη, ότι κάτι έχεις. Σωστά. Και άμα με ζητήσουν να χορέψω, τι θα κάνω? Θα βρεις μια δικαιολογία. Ναι, θα πω ότι με χτύπησε ο Κάλλος μετά. Τι μπανάλ. Τι να πω, μωρή. Κάτι πιο έτσι chic. Κάτι πιο κομψό. Θα πεις ότι τις προάλλες είχα πάει στα χιόνια και έκανε σκι. Και τραμπούλησε το πάτη μετά. Όχι, μωρέ, σε περάσουν για καμιά ανίδεη. Με τι να πω. Κυρία Χριστίνα, θα μου κάνετε την τιμή? Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη, αλλά λυπάμαι. Δεν μπορώ να χορέψω. Μα γιατί? Γιατί τις προάλλες είχα πάει στα χιόνια για σκι. Α, κατάλαβα, κάποιο στραμπούλιγμα. Όχι, γιατί με πέρασε για καμιά ανίδη. Και τότε τι πάθατε? Χιονίστρες. Έβγαλε χιονίστρες. Κυρία Σάσα. Ναι, ναι, ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως. When right turns to wrong, she will try to hold on to the ghost of the Γιατί με ακολουθείς? Σε ακολουθώ. Στενόσφαιρος δέσμος είναι η νύχτα. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Ήθελα κάτι να σου πω. Ωραία, πες μου τι θέλεις. Λέγε, παιδί μου, πα! Ήθελα να σου πω... Ναι. Καληνύχτα.